Όχι. Όπα κάτσε, γιατί μόνο 19 XP. Είναι πάρα πολύ ωραίο σκιν. Μπε τώρα στο Discord server για δωρεάν private server και extra concept. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Άλλο από τα συστά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του JNP Studio. Είμαι ο Λακέντης και σήμερα θα κάνουμε... Reach level 50 στο Fall Guys Season 6. Γιατί που βλέπετε εδώ πέρα είμαι αρκετά κοντά στο 29.000 XP που απαιτεί το level 50. Πριν να ξεκινήσουμε, κάντε μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και ας περάσουμε στο βίντεο. Και κάνω αποδορικό σε αυτό το βίντεο με DoorDash. Όχι ότι θα με δυσκολέψει, απλά αυτή την πίστα την απεχθάνομαι. Τώρα θα κερδίσω. Λοιπόν, θα κερδίσω και λογικά με top 50. Ναι, όχι top 10, top 50. Το top 50 το έχουμε καταφέρει. Δεύτερο γύρο, stopping ground. Όσο πάει και καλύτερα, λοιπόν, είμαι σίγουρος πως θα χάσω γιατί είναι αρκετά δύσκολο round και 3 συρνόκια είναι πολύ εντάξει. Θα πρότεινα να γίνεται με 2 ή και με 1. Και για κάποιο λόγο έχω καταφέρει να επιβιώσω και έφτασα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Τα πήγα πολύ καλά. Να εδώ πέρα είναι, ας πούμε, η top μουσική που έχει πίστα. Και νομίζω ότι θα κάνω κόλυφη. Δεν το περίμενα, εντάξει, πιο πολλές φορές δεν κάνω. Κόψα να χάσω όμως αρκετές φορές. Τώρα ο Ρωμαϊκός παίζει ξεστά δίπλα μου. Και ναι, qualify. Λοιπόν, έχω πρόβλημα να δω πόσο θα μείνουμε. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε 39 και τώρα θα μείνουμε 12. Άρα χάσανε 27 άτομα, είναι πολλά. Basketball, λοιπόν, εκεί πέρα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά εννοείται πως εξαρτάται από την ομάδα. Δηλαδή, δεν θα είμαι εγώ καλύτερο τη ομάδα, εντάξει, αλλά που θα είμαι σίγουρα πολύ χειρότερο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το πρώτο καλάθι. Ναι, ωραία, το έβαλα και αυτή την ίδια ώρα με εμάς. Και ναι, υπάρχει ο νεμιστήρας εδώ πέρα, νομίζω αυτό, ναι, αυτό δεν υπάρχει πάντα, αυτό είναι revamp, λοιπόν, τώρα αφήσω τον Άγιο Βασίλη να το πάρει, όχι, λοιπόν. Λοιπόν, αυτός εδώ, όχι ρε φίλε, χάνομαι. Α, ρε μπράβο ρε, αυτός έβλεπε τη χρυσή τώρα, νικά με 4-2. Λοιπόν, αυτή πρέπει να την πιάσω. Ω, είμαστε δύο μπλε και δύο κίτρινοι μαζί. Και ωραία, ο μπλε πιάσε τον μπλε, ο 4-3 επί το πήγανε. Ο 4-4, εντάξει, το πήγαμε 5-4. Λοιπόν, αρκετά καλό αυτό που έκανε αυτός. Και ωραία τώρα το βάζει αυτός. Νομίζω αυτός βάζει τα χρυσά, νομίζω αυτός είναι καλός. 9-4, βάλανε και αυτή 9-5, αλλά εντάξει, έχουμε διαφορά, ωραία. Και τώρα οι μπαλές είναι πάνω στο ενεμιστήρα, τέλεια. Και δεν μπορεί να τις πάρει, ο, βάλανε και άλλο 9-6. Αλλά ας αρχίσουμε να νικάμε, εντάξει, νικάμε. Έχουν μειώσει τη διαφορά πάρα πολύ, δηλαδή από το 9-4 έχουν πάει στο 9-7. Άβαλα μίξη ένα δέκατο, αλλά τέλος ο χρόνος κερδίσαμε και φτάσαμε τελικό roll-off. Είναι ο χειρότερος μου τελικός, μετά το Mountain King. Αλλά εντάξει, έχουν πάει πολύ καλά. Λοιπόν, δεν έχουν πεθάνει πολύ, αλλά έχουμε πάει αρκετά καλά. Δηλαδή, ήμασταν όλοι αρκετά καλοί και έχασα. Τέλεια. Δεν θα κάτσω να τους δω τώρα, παίζουν next show. Εδώ 51 XP και νομίζω ότι θα χρειαστώ πάνω από ένα κομμάτι για να πω level 50. A few moments later. Ναι, χρειάστηκα αρκετά ακόμα rounds για να είμαι τώρα κοντά στο level 50. Νομίζω ότι μετά από αυτό τώρα θα πάμε και ξεκινήσαμε με Night Fever. Και μπορώ να πω πως θα πήγα πάρα πολύ χάλια, δηλαδή θα μπορούσα να τα έχω πάει πάρα πολύ χάλια. Δηλαδή έχω κάνει qualify αρκετά άτομα, αλλά όχι αρκετά για να κάνω eliminated. Απλά με βάση αυτά που κάνω εγώ συνήθως τα έχω πάει αρκετά κακά, όχι. Είμαστε με κάποιο super. Έχω παίξει 200 ώρες followers, εντάξει. Και θα κάνω qualify. Top 50 λογικά. Ναι, top 50 ήτανε. Ωραία, Leapers. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ αγαπημένη πίστα. Η αγαπημένη πίστα που βγήκε season 5. Λοιπόν, αγαπημένες μου πίστες που υπάρχουν γενικά στο παιχνίδι. Κάνω εδώ πέρα αυτά τα dives, είναι ωραία. Είναι αρκετά εύκολο βασικά. Άμα έχεις και λίγη εμπειρία. Εδώ μου φαίνεται πως κινούνται λίγο διαφορετικά τα νούμφαρα. Δεν είναι ο Κιώτο, λοιπόν, εδώ πέρα. Επειδή τα έχω, είμαι αρκετά μπροστά από τους. Παίζαμε και πιο μπροστά από όλους. Δεν υπάρχει θέμα με τους κουντουρίσματα. Α, ωραία. Τώρα σκουντούρισα όμως μόνος μου χωρίς να χρειάζεται το βίντεο. Αλλά εντάξει, καλά, καλά. Και αυτό το Gingerbread τα πάει πολύ καλά. Ναι, νομίζω αυτό θα βγει. Και εγώ το πω πολύ καλά. Δεν έχει τραυματίσει κανείς, αλλά νομίζω αυτό θα βγει πρώτος. Ναι, αυτό βγήκε πρώτος. Λειτουργικά αυτό. Γιατί πήγα από εδώ. Κέρδισα 7, θα μπορούσα να κερδίσει δεύτερο, τρίτο, τέλο πάντων. Χαζομάρα μου.
Λοιπόν, με αυτή την πίστα. Λοιπόν, αυτή την πίστα δεν ξέρω τι να την πω. Δηλαδή, μπορεί κάτι να έρθει ακριβώς πάνω στο κεφάλι σου και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά μετά τι κάνεις, απλά μην πας κοντά στο αντικείμενο που πέφτει. Είναι σαν να μου λες, άμα δεις τίγρη, τρέχα. Το gingerbread από πριν είναι αρκετά toxic. Να κάνει grab. Qualify. Ωραία. Ωστόσο είναι η πρώτη-τελευταία πίστα που θα παίξουμε. Δεν θυμάμαι πως τη λένε, αλλά είναι, μου αρέσει αρκετά. Λοιπόν, αυτό εδώ πρέπει να το πάρω με κάποιο τρόπο, γιατί δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί ωραία το παιχνίδι χωρίς να το πάρω. Πάμε τώρα, νομίζω τώρα το... Ω, ναι! Λοιπόν, τώρα έκανε unlock the άλλη περιοχή, είχαν κολλήσει όλες αυτήν. Από το 10 στα 5, πολύ καλά. Αχ. Αυτά τα πλάγια του ρούθρα, μέσα στην καρδιά μου, πραγματικά. Και 8, λοιπόν, τώρα έχει κάνει qualify 2 άλλοι, 3 άλλοι. Φυσικά δεν βοήθησε εμένα, βοήθησε άλλους. Αλλά εντάξει, βοήθησα και εμένα, όχι μόνο άλλους. Ο 13-15, λοιπόν, πρέπει να το έχω. Ωραία, δεν qualify. Jump showdown τελικός. Όχι ο αγαπημένος μου τελικός, αλλά όχι και τόσο χάλια. Πάλι καλά δεν έχει το ενεμιστήριο να λες, όσο ήταν μεγάλο πρόβλημα. Απλώς ο τέλος θα γίνει στριμοξίδι, άσχημο και θα χάνω χωρίς λόγο. Λοιπόν, πάμε. Όχι ρε, έπεσε ένας πάνω μου και δεν έκανα τα... Όχι, eliminated, χάλι τα πήγα. Αχ, κέρδισε ο τοξικός. Κέρδισε ο τοξικός. Ωπα κάτσε, γιατί μόνο 19 XP. Α! Level 50! Ναι! Λοιπόν, Ghost of the Ghost εννοείται Quip. Είναι πάρα πολύ ωραίο skin. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like αν μας άρεσε, αν δεν σας άρεσε. Κάντε και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει. Βρείτε μας και social, έχουμε Instagram, έχουμε Twitter, αλλά και Discord. Αλλά για την ώρα, γεια σας!